Την περασμένη Παρασκευή, ένστολοι από όλη την Ελλάδα μαζευθήκαμε στην Αθήνα προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε για τη στάση τη κυβέρνηση. Δυστυχώ, η, η κυβέρνηση πλέον δείχνει και εμπράκτο ότι δεν υπολογίζει τον αστυνομικό. Ο ίδιο ο Πρωθυπουργό έκανε δηλώσει, στι οποίε προκλητικά για μα ανέφερε ότι η Αθήνα είναι υποστελεχωμένη σε σχέση με την υπόλοιπη επαρχία με αποτέλεσμα να μετακινούνται αστυνομικοί χωρί αίτησή του από, από περιφέρειε επαρχία στην Αθήνα. Εμεί καλούμε και τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Υπουργό και τον Υφυπουργό να ξανάρθουν τουλάχιστον στο Ηράκλειο, να δουν την υποστελέχωση των υπηρεσιών και να μα πούνε πού είναι αυτοί οι χιλιάδε αστυνομικοί που είναι κρυμμένοι στι υπηρεσίε των Αθηνών, διότι μιλάμε για πάνω από 6-7 αστυνομικού κρυμμένου σε υπηρεσίε επισήμου και διάφορε άλλε παρόμοιε υπηρεσίε. Εμεί ξέρουμε πολύ καλά τα πραγματικά νούμερα. Ο αριθμό που ειναι κρυμμενοι στι υπηρεσιε των αθηνων διοτι μιλαμε για πανω απο 6 6-7.000 αστυνομικου κρυμμενου σε υπηρεσιε επισημου και διαφορε αλλε παρομοιε υπηρεσιε εμει ξερουμε πολυ καλα τα πραγματικα νουμερα ο κύριο Χρυσοκοίδη είναι... δεν είναι ο κυριο χρυσοκοιδη δεν ότι το 70% υπηρετούν στην επαρχία. Ε, το 50, πάνω από 50% των αστυνομικών ε, υπηρετούν στην Αθήνα με αποτέλεσμα η επαρχία αυτή μείνανε είναι ιδιαίτερως προστελεχωμένη. Ε, στα Γιάννενα, οι συνάδελφοί μας και μπράβο τους, Η ε, οι ενώσει της Υπήρου, οι οποίοι υποδέχτηκαν όπως θα έπρεπε τον κύριο Υφυπουργό, ο οποίος και όταν βρέθηκε στο Ηράκλειο, μας έδωσε κάποιες υποσχέσεις, οι οποίες, όπως όλοι περιμέναμε, ε, δεν κράτησε αυτέ υποσχέσει ήταν η στελέχωση του αστυνομικού δήμαρχου Μαλεβεζίου, η οποία δεν έχει γίνει, του ΑΤΑΦΑΡ Καλοχώριου που δεν έχει γίνει, η ολικοτεχνικό εξοπλισμό που δεν έχει γίνει και όλα αυτά τα οποία έχουν υποσχεθεί που δεν έχουν γίνει. Δεν Δυστυχώ η αστυνομία έχει εργαλοποιηθεί ακόμα περισσότερο από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Ε, το επικίνδυνο που είναι κάτι το οποίο το απαιτούμε και εμεί, αλλά και οι νεκροί μα, η παρούσα κυβέρνηση να ικανοποιήσει αυτό το αίτημα που δεν είναι τόσο το οικονομικό, είναι τόσο η ως των συναδέλφων μα και των νεκρών μα. Επίση, προσφάτω έγινε μια μεγάλη περικοπή στα εκτό έδρα συναδέλφων οι οποίοι μετακινούνται στην Αθήνα με αποτέλεσμα να του χορηγεί η υπηρεσία 30 ευρώ τη μέρα διαμονή. Για να ξεσπιτώνονται, που όλοι, όλοι καλά ξέρουμε ότι 30 ευρώ τη μέρα δεν μπορεί να μείνει όχι μόνο στην Αθήνα, σε οποιοδήποτε μέρο τη Ευρώπη, σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο, δεν είναι, δεν είναι από αντιστοιχεί. Αυξήθηκε στα 45 ευρώ μετά τη διαμαρτυρία, το οποίο ούτε αυτό υπαρκεί, ε, με αποτέλεσμα συνάδελφοι να μένουν 5 και 6 άτομα σε κάποια δωμάτια για να μπορούν να ταπεξέλθουν σε αυτέ τι αποσπάσει. Ε, όσο αφορά την καλοκαιρινή σεζόν, υπήρχε μια αρκετά ικανοποιητική ενίσχυση όσο αφορά το αεροδρόμιο και τη Χερσόνησο. Πλην όμως δεν ισχύθηκε το Μαλεβίζη. Ε, όπως επίσης και οι υπηρεσίες που αστυνομεύουν το αστικό κέντρο, αλλά και τα νότια παράλια. Υπάρχει μεγάλη πίεση όσο αφορά το μεταναστευτικό με αρκετά καράβια να βγαίνουν στην νότια Κρήτη, τα οποία ε, δεν είναι μόνο το λιμενικό που ασχολείται, ασχολείται και η αστυνομία. Ε, βλέπουμε μια μεγάλη συσσόρευση αλλοδαπών και στο κέντρο τη πόλη το τελευταίο διάστημα, κυρίω Παλαιστινίων. Το οποίο μα ανισχύει πάρα πολύ. Ε, και αν δεν ενισχυθεί ακόμα περισσότερο αυτή η αστυνόμευση, θα υπάρχει σύντομα ένα μεγάλο πρόβλημα στην Κρήτη, διότι έχει γίνει μια δίωδο ε, μετανάστευση προ την Ευρώπη. Ε, και φαίνεται πολύ ξεκάθαρα από τα τελευταία καράβια τα οποία έχουν ξεβράσει τα νότια παραλία. Okay. Σωστά. Υπάρχουν ε, αυξημένα περιστατικά συμπλοκών μεταξύ αλλοδαπών, είτε ίδιων εθνικότητων, είτε διαφορετικών. Επίση, υπάρχουν μεγάλε αρκετέ συλλήψει που αφορούν τη διακίνηση ναρκωτικών από αυτέ τι εθνικότητε. Το οποίο μα απασχολεί πάρα πολύ και μα προβληματίζει. Ε, έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, αλλά σίγουρα θα πρέπει να το δούμε πιο κεντρικά. Διότι είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας, ε, και είναι τα πόνερα ενό πολέμου που γίνεται νοτιότερα, όχι όμω ιδιαίτερα μακριά από τον τόπο μα, ε, τα οποία στο άμεσο μέλος, στο, άμε, στο άμεσο μέλλον, ίσως γίνουν και ακόμα πιο έντονα και θα έχουν και συνέπειε στην τοπική κοινωνία.